Κυρίες και κύριοι βουλευτές, όποιος παρακολουθεί από το πρωί τη συνεδρίαση, νομίζω ότι ζει σε άλλο πλανήτη. Ζούμε σε άλλο πλανήτη. Είναι όλα τόσο ωραία, τόσο ανεπτυγμένα, τόσο ουσιαστικά, τόσο βαθιά τακτοποιημένα, ώστε υπήρχε και συνομιλητής εδώ που είπε «Μπορούμε και βούτυρο και κανόνια». Και βούτυρο και κανόνια. Αυτό είναι το μέλλον μας. Και βούτυρο και κανόνια. Τώρα, τα κανόνια παράγουν το βούτυρο για τους ολίγους. Και μαζί με το βούτυρο παράγουν και αναπήρους, παράγουν και πρόσφυγες. Αυτό δεν αφορά τους βουτυροφάγους. Άκουσα και τον Υπουργό να λέει ότι διαστρεβλώνονται τα νούμερα. Εγώ θα μιλήσω σήμερα για την κοινωνική πρόνοια. Και επειδή τα νούμερα μπορεί και να ευημερούν, μπορεί και να μην ευημερούν, δεν λένε όμως ποτέ ψέματα. Και ειδικά η γλώσσα δεν λέει ψέματα. Η λέξη πρόνοια στα ελληνικά σημαίνει εκ των προτέρων να προβλέπεις ανάγκες και κινδύνους. Αυτό σημαίνει. Βέβαια στο Βυζάντιο τι σήμαινε πρόνοια, άλλο πράγμα. Να δώσουμε έδαφος σε στρατιωτικούς. Άλλο πράγμα στο Βυζάντιο τότε. Η πρόνοια. Ο Αριστοτέλης, όταν μιλούσε για την υγεία, δεν μιλούσε για τη σωματική και την ψυχική μόνο, μιλούσε και για το περιβάλλον. Το περιβάλλον υγείας. Αν πάω στα νούμερα λοιπόν, έχω πίσω μου, τι έχω στην πρόνοια, ένα μνημόνιο τρίτο, το οποίο προέβλεψε πίσω από μια πολύ ωραία λέξη που λέγεται λειτουργικότητα, 30% χαράτσι σε όλη την πρόνοια. 30%! Έρχεστε σήμερα εσείς ως κυβέρνηση και υλοποιείτε αυτό. Δεν μπορείτε να κάνετε αλλιώς. Εκ των πραγμάτων, αλληλοδιαδέχεστε ο ένας τον άλλον σε ένα σύστημα όπου η πρόνοια έχετε ξεχάσει πώς προέκυψε. Μιλάτε για ευάλωτες ομάδες. Οι ευάλωτες ομάδες, ποιος τους επιτίθεται? Ποιος επιτίθεται? Η έννοια της πρόνοιας ως κρατική δομή γεννιέται στο Λονδίνο το 1830 κάτι, 34-35, με τον περίφημο νόμο περί φτώχειας. Άρα, ποιοι είναι οι ευάλωτοι? Οι φτωχοί. Πώς παράγονται οι φτωχοί από μόνοι τους? Γεννήθηκαν φτωχοί? Ελληνική ταινία, μελό, αισιοδοξία, θαυμάσια πράγματα και κουβέντες εδώ μέσα. Δεν έχει καμία σχέση ο καπιταλισμός, δεν έχει καμία σχέση ο ιμπεριαλισμός, δεν έχει καμία σχέση το οικονομικό σύστημα που ζούμε, δεν έχει καμία σχέση η εφεύρεση της αστικής τάξης να φτιάχνει κράτος πρόνοιας, διότι πρέπει να αντιμετωπίσει τον ταξικό κεάδα στον οποίο πέφτει η πλειονότητα των εργαζομένων. Και έχουμε σήμερα την πρόνοια να είναι τα σφαγεία του ΚΕΠΑ, να είναι το αντιδραστικότατο ΚΕΔΑ και να πάμε τώρα στην ουσία των αριθμών. Τα οικογενειακά επιδόματα μειώνονται κατά 30 εκατομμύρια ευρώ. Το στεγαστικό επίδομα κατά 51 εκατομμύρια ευρώ στο φετινό προϋπολογισμό. Το επίδομα των ανασφάλιστων υπερηλίκων 4 εκατομμύρια ευρώ. Οι υπερήλικες είναι. Θα πεθάνουν μια ώρα αρχίτερα. Μειώνονται τα αναπηρικά επιδόματα κατά 173 εκατομμύρια και από 913 φτάνουμε στα 740. Αυτά λένε οι αριθμοί. Οι αριθμοί δεν λένε αλήθεια. Οι αριθμοί, ακόμα και αν αυτά που σας είπα, αντί να τους βάλετε πρόστιμο μείον, τους βάλετε πρόστιμο συν, δεν έχουν καμία σχέση με την ουσιαστική πρόνοια. Η ουσιαστική πρόνοια είναι υποδομές πάνω απ' όλα. Είναι εργαζόμενοι πάνω απ' όλα. Είναι υλικά μέσα πάνω απ' όλα. Ζούμε σε μια χώρα όπου, για παράδειγμα, κοφός από τα 19 μέχρι τα 65 δεν παίρνει κανένα επίδομα. Κοφός. Πάνω από 67%. Κανένα. Απολύτως. Το παίρνει μέχρι τα 24 είναι σπουδαστής. Αλλιώς πάβει να είναι κοφός. Για να το πάρει το επίδομα, αφού συμπληρώσει 45 χαρτιά, πρέπει εκτός από κοφός να έχει και μια άλλη. Δεν του φτάνει η μοίρα του να είναι κοφός. Όχι. Θα πρέπει να έχει και κάτι άλλο. Εξίσου βαρύ. Κανένα επίδομα. Δεν είναι αναπηρία η κοφότης. Θέλετε να μου πείτε τι? Ότι στο ελληνικό και στο καζίνο θα το γεμίσετε με κοφούς? Για θα βρίσκουν εργασία? Σε αυτού του είδους την ανάπτυξη στην οποία πάτε? Δεν θα το κάνετε. Επίδομα. 300 ευρώ στα φτιστικά. Εκεί που γίνανε οι περιορισμοί. Δεν μου λέτε τι θα καλύψει αυτό, τις πισίνες? Ξέρετε πόσο κάνει μια πισίνα? Μιλάτε για να αντιμετωπίσετε ως πρόνοια τους ανάπηρους. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Οι τυφλοί έχουν και οίκο τυφλών. Είναι γεμάτο δωρές. Αν ήταν η μη κυβερνητική οργάνωση ή ιδιωτικής υπόθεσης πράγμα, δεν θα πλήρωνε έμφυα.
Το πίκμα και ο οίκος των τυφλών για όλη την περιουσία που έχει πληρώνει έμφυα. Σας πω εγώ έναν τρόπο να τα παίρνετε. Και από τους ανάπηρους. Γιατί έχετε κάνει και κόλπο. Χρόνια τώρα όλες οι κυβερνήσεις στον προϋπολογισμό. Τι έχετε κάνει. Έχετε πάρει την πρόνοια από το δεύτερο μνημόνιο και μετά. Πήρατε την πρόνοια από την ουσία της, εκεί που πήγαινε μαζί με την υγεία, και την πήγατε στην εργασία. Και έτσι τα κονδύλια δεν εμφανίζονται πραγματικά μέσα στον προϋπολογισμό. Είναι κρυμμένα. Είναι κρυμμένες και οι περικοπές. Είναι κρυμμένα όλα. Μέσα στους προϋπολογισμούς. Μούγκα στη στρούγκα. Δεν φαίνονται. Στον κρατικό προϋπολογισμό, αν πάτε τον κρατικό προϋπολογισμό μαζί με όλα τα υπόλοιπα, με αυτή τη ματσαραγκιά δεν φαίνεται τίποτα. Και φαίνεται ξαφνικά ότι κάνετε πολύ σπουδαία πράγματα. Γιατί είναι πολύ σπουδαίο πράγμα να δώσεις 2.000 για να γεννηθεί ένα παιδί. Και να σου βγει κοφό, θέλω εγώ. Να μου πει να σου βγει κοφό το παιδί. Χτύπα ξύλο. Και να μου πείτε πότε θα πάρει το επίδομα το παιδί. Γιατί μιλάτε για έναν πληθυσμό όπου με βάση τη λειτουργικότητα, ανοίξαν τα στριταράκια του ΟΑΣΑ, το συνεχίζετε εσείς, από 212.000 μόνο οι 150.000 παίρνουν επίδομα αναπήρων. Το ξέρετε? Ξέρετε πώς είναι πραγματικά η ανάπηρη στην Ελλάδα? 500.000. Και μιλάτε για αναπηρία όταν φτάσει πια στην εσχατιά του άλλος. Όταν μιλάμε για πρόνοια. Όταν μιλάτε για πρόνοια, λοιπόν, να σας πω εγώ ένα παράδειγμα που μου λέτε ότι θα δώσετε επιδόματα. Τα παιδιά με μερική όραση, που δεν είναι ανάπηρα και που μπορεί να μην γίνουν για το υπόλοιπο του βίου τους, αν βάλουν ειδικά γυαλιά. Πώς το κάνουν τα ειδικά γυαλιά, ξέρετε? 3.500 χιλιάρικα. Ποιος σου τα πληρώνει τα 3.500 χιλιάρικα? Ο άνεργος γονέας? Όχι. Κανένας. Θέλουν ειδική οθόνη? Όχι. Τυπώνετε βιβλία με μεγαλύτερα γράμματα? Όχι. Αλλά θα έχουμε διασύνδεση με τους υπολογιστές, γιατί θα γίνουμε ένα σύγχρονο κράτος. Από εκεί είναι τα λεφτά. 500 ευρώ το μήνα θέλει κάποιος που έχει ένα παιδί με περιορισμένη όραση για να αποκτά το υλικό για να μπορεί το παιδί να βλέπει. Μην τολμήσετε να συγκριθείτε με τις υποδομές. Υπάρχει στον κρατικό προϋπολογισμό των δημοσίων επενδύσεων έστω και μία επένδυση που να αφορά σε υποδομές. Στα εγκαταλειμμένα τεράστια κτίρια που υπάρχουν. Δεν μου λέτε, ό,τι και επίδομα να δώσετε, όταν οι εργαζόμενοι σε οίκους όπου φιλοξενούν ανθρώπους που δεν μπορούν να ζήσουν, ποια πρόνοια έχετε πάρει για την αναπηρία της εποχής που λέγεται Αλτσχάιμερ, κύριοι συνάδελφοι, και πριν και οι επόμενοι, ποια πρόνοια έχετε πάρει για το Αλτσχάιμερ? Ποιος γονιός, ποιος άνθρωπος, ποιο παιδί, ποιος ανιψιός, ποιος συγγενής 24 ώρες το 24ωρο να είναι αντιμέτωπος με γονιό Αλτσχάιμερ? Σε ποια δομή θα πάει αυτός που έχει Αλτσχάιμερ? Η πρόνοια είναι η μελλοντική πρόβλεψη για τις μελλοντικές ανάγκες και τη λέτε όλοι σας αρρώστια του αιώνα. Ποιος θα μπορέσει να σας πει πού θα τον βάλετε το γονιό? Όταν είναι δύο άνεργοι ή ένας άνεργος ή δύο στον δρόμο για ένα μεροκάματο και ένα κομμάτι ψωμί. Πού είναι οι υποδομές από κάτω? Αυτές είναι πραγματικές παροχές πρόνοιας. Έχετε κανένα πρόγραμμα για να φτιάξετε 50 οίκους που να φιλοξενούν αυτούς τους ανθρώπους? Με δομές πραγματικές, με εργαζόμενους που τους ξέρουν και τους παρακολουθούν? Όχι, δεν το έχετε. Και δεν πρόκειται να το φτιάξετε ποτέ. Γιατί δεν φέρνει λεφτά πίσω? Καζίνο είναι. Τι να φέρει? Μια ώρα αρχίτερα να σηκωθεί να φύγει από αυτή τη ρημάδα τη ζωή. Χωρίς να σκεφτεί κανένας από εσάς ότι όλοι μας είμαστε εκτεθειμένοι σε ένα πέσιμο που μας κάνει ανάπηρους, σε ένα χτύπημα που μας κάνει ανάπηρους, σε μια στροφή της υγείας που μας κάνει αλτσχαϊμερικούς ή γεμάτους άνοια, με πρόωρο αλτσχαϊμερ, με πρόημη άνοια, στη σκλήρυνση κατά πλάκας. Και ακούω συνάδελφα εδώ μέσα, ανερυθρίαστα, να μιλάει για το κεφαλαιοποιητικό σύστημα και την ασφάλιση και να λένε τη συνδέστε με το εισόδημα. Τι λες μωρέ, είναι η απάντηση. Αυτός που σήμερα, και το μωρέ το λέω πολύ συνειδητά, ως μωρία, αρσενικών της μωρίας, του επιθέτου της. Είναι δυνατόν να το λέτε αυτό, θα το συνδέστε με το εισόδημα? Ένας που πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας, σήμερα περπατάει. Και έχει δουλειά. Κανέλη, αύριο δεν περπατάει. Δεν έχει δουλειά. Θα του μπαινοβγάζετε το επίδομα και θα το κόβετε ανάλογα με τον τρόπο που θα του φέρετε ο εργοδότης σε σχέση με την ασθένειά του. Και το ίδιο πράγμα συμβαίνει και για μία σειρά από ανθρώπους.
αλλά από αυτούς που δεν παίρνουν τίποτα είναι μερικώς ανάπηροι και από την έλλειψη υποδομών με επικουρικό προσωπικό ανά 5-6 μήνες σε δομές με ανθρώπους οι οποίοι θα μείνουν για πάντα κατάκητοι ενδεχομένως και δεν θα μπορούν να ενσωματωθούν και δεν θα μπορούν να κινηθούν. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόηση, αλλά πολύ φοβάμαι ότι οι ειδικές ανάγκες απαιτούν και ειδικούς χρονικούς, οικονομικούς, πολιτικούς και ιδεολογικούς προσδιορισμούς. Γιατί ξέρετε κάτι, δεν είναι ζήτημα να αντιμετωπίσει κάποιος τις ευάλωτες ομάδες χωρίς να βουτήξει το χέρι του στην αμαρτία της κυρίαρχης πολιτικής και του κυρίαρχου λόγου, που δεν αναγνωρίζει κανέναν. Άμα έχεις, ζεις. Άμα δεν έχεις, δεν ζεις. Αυτό και μόνο αξίζει για να καταψηφίσει κάποιος τον προϋπολογισμό.